Με αναφορά στο περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από συγγενή ασθενούς που κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες στο νοσοκομείο Καβάλας, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, με την ιδιότητα της γιατρού που δεν μπορεί να εγκαταλείψει ποτέ, όπως ανέφερε και η ίδια, μίλησε για ένα λυπηρό φαινόμενο. Σαν δήμαρχος και πρώτη πολίτης αυτής της πόλης, αυτού του Δήμου, αλλά και σαν γιατρός. Γιατί το πτυχίο της ιατρικής κανένας δεν μπορεί να μου το πάρει από τα χέρια. Διαμαρτύρομαι έντονα και εκφράζω τη θλίψη μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που οδήγησε ένα συμπολίτη μας να επιτεθεί, είτε γιατρός ήταν αυτός, είτε υγειονομικό προσωπικό, είτε βοηθητικό προσωπικό, σε μια τέτοια δύσκολη ώρα για τη ζωή τη δικιά του, να επιτεθεί λοιπόν στο προσωσέ άτομο, σε γιατρό, ο οποίος έκανε το καθήκον του. Η θεματολογία του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε το νομοσχέδιο του ΤΕΗ και τις εξελίξεις στα διόδια της παράκαμψης. Σε συνεδρίαση τόσο ο πρίτανης του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρης Μπαντέκας, όσο και ο αντιπρίτανης Θανάσης Μητρόπουλος, ενημέρωσαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα παρέθεσαν τις εξελίξεις της ανωτετοποίησης του ΤΕΗ. Θα προλάβουμε το μηχανογραφικό του Μαρτίου, ώστε τα τμήματα αυτά να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν θα ξεκινήσουν το χημίας, φυσικής, πληροφορικής, τα δύο τα οικονομικά, τα δύο της δράμας, το γεωλογικό θα ξεκινήσει από το χρόνο, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2021. Γιατί αυτό? Διότι όπως βλέπετε είμαστε προσεκτικοί, δεν κάνουμε βήματα άτσαλα, διότι θέλουμε το τμήμα αυτό, όταν θα έρθουν οι φοιτητές του, να έχει ήδη καθηγητές. Η Καβάλα ειδικότερα στα επόμενα λίγα χρόνια θα γίνει η μεγαλύτερη πανεπιστημίου πολιτιστορίου Ελλάδος μετά τη Θεσσαλονίκη. Για να το πετύχουμε αυτό, θέλουμε οι πολίτες και φυσικά ο Δήμος να συσπηρωθεί γύρω από το αίτημα του Ιδρύματός μας να φέρουμε το Πανεπιστήμιο στην πόλη. Και για να το φέρουμε το Πανεπιστήμιο στην πόλη, θα παρακαλούσαμε να βοηθήσετε έτσι ώστε να εγκαταστήσουμε τα νέα τμήματα στο παλιό νοσοκομείο του Γιάννηνο, το άλλο το νοσοκομείο σε βάθος πενταετίας να γίνει φοιτητικές εστίες, και επίσης να συμβάλλετε κι εσείς έτσι ώστε να ζητήσουμε από το Υπουργείο των Οικονομικών τα παλιά δικαστήρια για να εγκατασταθεί η Πιθανία. Η πόλη της Καβάλας στα επόμενα λίγα χρόνια θα βρει μια μεγάλη ανάπτυξη, την οποία για πολλά χρόνια την εστερεί του, και θεωρώ ότι πολύ σύντομα οι συμπολίτες μας θα διαπιστώσουν ότι και πολλές θέσεις εργασίας θα έρθουν, αλλά και πολύ υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις σίγουρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας απασχόλησε και το θέμα των εξελίξεων εγκατάστασης σταθμού διοδίων στο ύψος της Άσπρης Άμμου.